κύριε Υπουργέ. Λέτε πληρώνει από την τσέπη του ο Έλληνας φορολογούμενος. Δηλαδή αυτή δεν είναι φορολογούμενη, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι φορολογούμενη. Αυτός που έχει, για παράδειγμα, 27 έτη διαμονής, δεν φορολογείται. Και αυτός δηλαδή που έχει πάλι 27 έτη χρόνια δουλειάς, αυτός δεν φορολογούταν το ίδιο. Γιατί λοιπόν λέτε ότι αυτός που φορολογείται και είναι Έλληνας πολίτης απέναντι την Εθνική Σύνταξη, αλλά αυτός που φορολογείται και δεν έχει 40 χρόνια διαμονής, δεν θα πάρει τη διασύνταξη. Τι διάκριση είναι αυτή? Τι ρατσισμός είναι αυτός σε έναν εργάτη ο οποίος έκτισε το αεροδρόμιο, έκτισε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έκτισε τα πάντα εδώ και του λέτε ότι δεν φορολογήθηκε? Τι είναι αυτό το πράγμα? Πού στηρίζετε αυτή τη θέση σας? Απορώ δηλαδή με... Τι κάνετε τώρα? Λέτε στον Έλληνα, ξέρετε κάτι, μην συμφωνείτε με αυτά. Ο εργάτης αυτός δεν είναι Έλληνας, είναι κάπου από κάπου αλλού. Για πέστε μου, ποια είναι η διαφορά? Φορολογείται ναι ή όχι? Ο διαχωρισμός, λέτε, έγινε από σας, μπράβο σας, το λέω ειρωνικά βέβαια, και λέτε ότι δεν μπορεί να δοθεί σε όλους ανεξαρτήτως υπηκότητας. Και λέω ξανά, γιατί? Ωραία. Γιατί αυτή η διάκριση, ενώ φορολογείται και ο ξένος εργαζόμενος που είναι εδώ, πέρα από τον Βορειοϋπηρώτη, που βεβαίως είναι ομογενής, πέρα από τους άλλους, που αν θέλετε τους χαϊδεύετε. Κύριε Κατσότη, κλείστε παρακαλώ. Πηγαίνετε από κοντά, τους έχετε για πελατεία εκλογική. Πέρα από αυτούς υπάρχουν και οι εργαζόμενοι συνολικά, οι οποίοι αν θέλετε έχουν υποστεί τις συνέπειες αυτής της πολιτικής, που εσείς όπως φαίνεται δεν θέλετε να την αλλάξετε. Εμείς πάλι θέλουμε να ακούσουν οι ομογενείς και οι ομογενείς που έχουν τα πόδια στη συγκέντρωση και τους καλούμε και αυτούς στις 18 του μήνα να είναι στη συγκέντρωση όπου θα διεκδικούν και αυτοί το αίτημά τους. Κύριε Υπουργέ, ορίστε. Ναι, κοιτάξτε κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Χατζηγιώτης είναι αδιόρθωτα αιμονικός σε μία αντίληψη. Τι λέει ο κύριος Χατζηγιώτης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μας παρακολουθούν και τα νέα παιδιά. Λέει, όλοι του κόσμου κατατρεγμένοι, ελάτε στην Ελλάδα και σε αυτή την Ελλάδα οι Έλληνες φορολογούμενοι, οι Έλληνες πολίτες, μέσα από τον κόπο τους και τον ιδρώτα τους, θα σας δίνουν σύνταξη. Λέει λοιπόν ο κύριος Χατζηγιώτης, Αφγανιστάν, Πακιστάν, συγγνώμη που αναφέρομαι σε χώρες, για να το κάνω λίγο πιο κατανοητό. Μαρόκο, Αλγερία, ελάτε. Και όσοι δουλέψετε εδώ, πέρα από όταν έχετε την ελληνική ηθαγένεια, θα παίρνετε την εθνική σύνταξη, την οποία προβλέπει ο νομοθέτης και καλώς. Επαναλαμβάνω, τρία μεγάλα κόμματα της Βουλής. Τρία μεγάλα κόμματα. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, συμφωνημένο και με την Ευρώπη, έχουμε ένα πλέον στέρεο σύστημα που στη φιλοσοφία του αναπτύσσει την εθνική σύνταξη, η οποία είναι το προϊόν της φορολογίας και του κόπου του Έλληνα φορολογούμενου, που γεννήθηκε εδώ, που μεγάλωσε εδώ, για να δώσει ενίσχυση στη σύνταξη. Ο κύριος Χατζηγιώτης λέει όχι. Έλληνα φορολογούμενε, πλήρωνε όποιον πρόσφυγα, μετανάστη έρθει στην Ελλάδα, μοιράστε λεφτά. Μοιράστε λεφτά. Και μάλιστα καλεί στην απεργία. Καλεί στην απεργία ο αδιόρθωτος κύριος Κατσιώτης, ο αδιόρθωτος και αδιάβαστος. Όχι χαρακτηρισμούς, κύριε Υπουργέ. Με χαρακτήρισε λίγο πριν. Να σβηστεί η λέξη αδιόρθωτος. Να σβηστεί το αδιάβαστος. Λέει λοιπόν, ελάτε στην απεργία για το ασφαλιστικό της χώρας. Όλοι οι μετανάστες να ενισχύσετε το Κομμουνιστικό Κόμμα στην πορεία εναντίον ενός ασφαλιστικού, που το Κομμουνιστικό Κόμμα σας λέει ελάτε στην απεργία να απεργήσουμε εναντίον των Ελλήνων εργαζομένων και ασφαλισμένων, να τους πάρουμε τη σύνταξη, να την ισοπεδώσουμε, να πάει 80% κάτω σύνταξη. Διότι ο κύριος Χατζηγιώτης δεν λέει ποιος θα δώσει τα λεφτά. Μήπως θα τα δώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα τα λεφτά των συντάξεων ή ο κύριος Χατζηγιώτης από την τσέπη του? Κύριε Κατσότη, μην γράφονται τίποτα στα πρακτικά. Δεν έχει το λόγο ο κύριος Κατσότης. Κύριε Κατσότη, από την τσέπη σου. Κύριε Κατσότη, θα σηκωθώ όρθιος. Δεν γράφεται τίποτα στα πρακτικά που λέει ο κύριος Κατσότης. Απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Ηρεμήστε. Δεν θα του υποσχεθεί ούτε εσείς ούτε εγώ πώς θα απαντήσει. Έτσι. Θα πω. Αλλά αυτό που κάνετε, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, κύριε Κατσότη, ηρεμήστε. Κύριε Κατσότη, θα σηκωθώ όρθιος.
Κύριε Κατσιώτη, πραγματικά έχει ενδιαφέρον. Είμαι παλιός κι εγώ. Ωραία. Λοιπόν. Έχει ενδιαφέρον ο κύριος Κατσιώτης. Συνεχώς. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Ο τρόπος που αντιδρά. Αγώ. Διότι ο τρόπος που αντιδρά ο κύριος Κατσιώτης φαίνεται ότι τον ενοχλεί. Όταν λέω ότι θα πληρώσει ο ίδιος τα λεφτά, αυτά που λέει και υπόσχεται και σα. Κύριε Πρόεδρε, αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό. Τίποτα στα πρακτικά από όσα λέτε εκτός μικροφόνου. Δεν θα του υποδείξετε πώς θα σας απαντήσει. Ούτε εκείνος σας υπέδειξε τι λέγατε. Ναι, αλλά κύριε ούτε εσείς, ούτε εκείνον, ούτε εκείνος σας. Παρακαλώ, ηρεμήστε. Σας ανακαλώ εις την τάξη. Συνεχίστε κύριε Υπουργέ και κλείστε κι εσείς. Όχι, θα μιλήσω γιατί με διάκοψε, δεν μίλησε καθόλου. Οι διακοπές του δείχνουν μια ναι, αντίληψη. Μιλάτε 4 λεπτά. Όχι, δεν μιλάω κύριε Πρόεδρε. Ορίστε. Περισσότερο και στη δευτερολογία μου με κάποιο. Ωραία, ολοκληρώστε παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που κάνει σήμερα. Έχουμε δύο νομοσχέδια που ακολουθούν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που κάνει ο κύριος Κατσιώτης είναι απαράδεκτο. Προκαλεί το θυμό και τη μνήμη όλων των Ελλήνων, καθώς καλεί στην απεργία για το δήθεν αντιασφαλιστικό, που είναι μια δομική ασφαλιστική μεταρρύθμιση, όλους τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, τάζοντας σύνταξη σε όλους. Ελάτε και κάντε απεργία εναντίον των Ελλήνων, να πάρουμε από τον κρατικό προϋπολογισμό των Ελλήνων χρήματα που αφορούν προνοιακή ενίσχυση της εθνικής σύνταξης των Ελλήνων, να τα μοιράσουμε σε όλους. Χωρίς να πει αν θα τα δώσει ο ίδιος από την τσέπη του ή αν θα τα δώσει. Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ, τρίτη φορά το επαναλαμβάνετε αυτό. Όχι, πρέπει να με διέκοψε. Ναι. Δεύτερο. Τρίτη φορά. Η μόνη εξαίρεση για την.